Λοιπόν, επειδή αυτή είναι και δική σας εκπομπή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, Νόντας από το Χαλάνδρη, ισχύει ότι θα κάνουν απεργία δικηγόροι και οι δικαστές αυτές τις μέρες. Ναι. Τζόρτζι, για πες μας. Οι δικηγόροι, νομίζω. Οι δικηγόροι, η Ολομέλεια των Δικηγορικών, των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων αποφάσισε το Σάββατο την αποχή από τις 9 έως 15 του μηνός από τα καθήκοντά τους σε όλη την Ελλάδα, σε πανελλήνιο επίπεδο. Αυτό, ναι, θα ξανασυνεδριάσουν. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα το οποίο συζητούν και τους θίγει σαν επαγγελματίες. Είναι το θέμα του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο οποίος, όπως σας θυμίζω, ήταν από τα προαπαιτούμενα και πέρασε. Μάλιστα. Και ακριβένει το κόστος για να προσφύγει κανείς στη δικαιοσύνη. Αυτό, Μάκη μου, είχε ακριβήνει ήδη, πρέπει να σου πω, και από το μνημόνιο του 2012 του Παπαδήμου. Είχε μια λογική. Είχε μια λογική, αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και ιδιαίτερα από το πρόβλημα που έχουν οι πολίτες πια με το κράτος και έχουν, πρέπει να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, σας λέω, τα ασφαλιστικά, τα εργασιακά, δυσκολεύει πάρα πολύ. Γίνεται δηλαδή, κοιτάξτε, όταν έχει μια λογική να έχει ένα κόστος η δικαιοσύνη, να μην είμαστε, οι Έλληνες είμαστε δικομανείς. Για ψηλού πείδημα. Να μην επιβαρύνουμε τα δικαστήρια για ψηλού πείδημα. Ακόμα και μία μήνυση να κάνουμε. Υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει ένας δικαστής, ένας αγγελέας που θέλει να εξετάσει, ένας γραμματέας. Για πράγματα τα οποία πηγαίνουν στο καλάθι των αχρήστων. Ναι, αλλά είναι πολύ φτωχοί οι μισοί Έλληνες. Αυτοί πώς θα πάνε στη δικαιοσύνη. Εγώ το καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε αυτό να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν δικαιώματα τα οποία δυστυχώς έτσι όπως έχουν φτάσει σήμερα, έτσι όπως έχει φτάσει η οικονομική κατάσταση των πολιτών, δεν μπορούν να τα προασπιστούν μέσω των δικαστηρίων. Λοιπόν, διαβάσω 2-3 μηνύματα ακόμα. Η Κατερίνα από τον Ταύρο λέει: ημαρτών να μην πειράξουν τις συντάξεις των συνταξιούχων, γιατί αλλιώς θα γίνει μακελιό, λέει. Είναι σε απελπισία η γυναίκα. Πότε θα έχουμε επιστροφή φόρου, λέει ο Γιάννης από την Ηλία, μας παρακολουθεί. Ξέρουμε τίποτα, κύριε Μουζάκη? Επιστροφή φόρου αρχίζουν. Κοιτάξτε, και έρχονται πάντως. Εγώ από γύρω-γύρω μου έχω ένα δύο ανθρώπους που. Να τους στείλετε στο ΣΕΒ για την ανακοίνωση που έβαλε. Να ρωτήσουν εκεί τι συμβαίνει. Αλλά ναι, να τα λέμε όλα. Εγώ μαζεύω μάτια και φίλο γνωστό μου να πάρει χρήματα. Σταδιακά έχουμε επιστροφές φόρων. Ήδη η πρώτη μεγάλη παρτίδα των επιστροφών έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Μιλάμε για αυτές τις φορολογικές δηλώσεις που δεν είχαν πρόβλημα. Ναι. Και είχε μπει και ο IBAN στην φορολογική δήλωση και έχουν γίνει επιστροφές. Τώρα γίνει κάποιες δηλώσεις που εξακολουθούν να εκκρεμούν. Αυτές πρέπει να τις δούμε στη ΔΟΗ. Εκεί χρειάζεται να ξαναπροσκομίσει τον IBAN προκειμένου να σου επιστραφούν τα χρήματα. Η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, καθυστερεί γιατί δεν έχουμε και τα απαραίτητα χρήματα. Είναι γεγονός αυτό. Σε κάθε περίπτωση, πριν έχουμε την επιστροφή, αν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού, η ΔΟΗ τον κάνει αμελητή ή αν δεν τον κάνει, πρέπει να το ζητήσουμε εμείς. Και ελπίζουμε ότι σιγά σιγά σταδιακά λοιπόν επιστρέφονται τα χρήματα. Ο Κωνσταντίνος στην Παλίνη λέει: εμάς ποιος θα μας φυλάξει εισαγωγικά αν δηλώσουμε τα λεφτά που έχουμε στα σπίτια μας? Ο λογιστής. Ναι. Να πούμε λοιπόν δύο πράγματα. Για τα λεφτά στις στρώματα. Η χαρά του ληστή θα είναι αυτό το φορολογικό σύστημα, αν εφαρμοστεί. Λοιπόν, με την ευκαιρία δύο πράγματα για το περιουσιολόγιο. Ναι. Πάλι το μνημόνιο. Ορίζει τι πριν φτάσουμε στο περιουσιολόγιο. Ορίζει ότι θα φέρουμε ένα νομοθέτημα και μάλλον θα το φέρουμε μαζί με το νομοθέτημα για το περιουσιολόγιο, ναι, που θα αφορά την οικειοθελή συμμόρφωση, δηλαδή την αποκάλυψη εισοδημάτων που ο καθένας μόνος του γνωρίζει ότι δεν έχουν φορολογηθεί. Άρα λοιπόν θα δίνεται η δυνατότητα να υποβάλει κάποιος φορολογική δήλωση για κάποια εισοδήματα που έχει αποκρύψει και το γνωρίζει τα προηγούμενα έτη, είτε βρίσκονται εντός Ελλάδος στο τραπεζικό σύστημα το δικό μας, είτε εκτός σε ξένο τραπεζικό σύστημα ή οπουδήποτε αλλού, να φορολογηθεί με τον τρέχον φορολογικό συντελεστή εκείνης της περίοδου που προέκυψε αυτό το εισόδημα. Άρα μιλάμε για ένα φόρο της τάξης του 45% ίσως. Η Γερμανία πιο ξυπνή είχε αριθμός, εμείς είμαστε στην παραβή. Και πιθανά να υπάρχει δυνατότητα παροχής κινήτρων, όπως θα μειωθεί ο φόρος ίσως και στο 50% στην περίπτωση εκείνη που, για παράδειγμα, φέρει τα χρήματα στο τραπεζικό σύστημα. Στην περίπτωση εκείνη που αγοράζει ελληνικά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Για τα χάσματα. Ναι, ακλοπή. Λοιπόν, στην περίπτωση εκείνη που ίσως αγοράσει επενδύσει σε ακίνητο. Πιθανό να υπάρχουν κάτι τέτοια. Και ελπίζω ότι στο νομοθέτημα αυτό θα υπάρχει και η δυνατότητα, ή μάλλον δεν θα έχει τη δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να σε διώξει και ποινικά. Γιατί ξέρετε, αυτά τα αδικήματα είναι αδικήματα φοροδιαφυγή και είναι ποινικά κολάσιμα. Αφού γίνει λοιπόν αυτό και ολοκληρωθεί η διαδικασία, άρα λοιπόν τα αποκριβέντα μη φορολογημένα εισοδήματα
τα εμφανίζεις και τα φορολογείς, μπορείς να τα γράψεις και στο περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο λοιπόν πώς θα καταρτιστεί. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών ξέρει για καθένα από εμάς, έχει ένα προφίλ που ίσως δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένο. Δηλαδή, γνωρίζει την ακίνητη μας περιουσία μέσω του ε9, δεν το γνωρίζει, το γνωρίζει. Γνωρίζει τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και το περιεχόμενο αυτό. Το γνωρίζει. Γνωρίζει ακόμα και τις μετοχές που έχουμε. Το γνωρίζει. Θα υπάρχει μια φόρμα λοιπόν στο διαδίκτυο που θα είναι αναγεγραμμένα αυτά που το ελληνικό δημόσιο γνωρίζει και θα υπάρχουν και κάποια κενά που θα πρέπει να συμπληρώσουμε εμείς. Για παράδειγμα, έχεις χρήματα στο εξωτερικό σε τράπεζα που δεν γνωρίζουμε, θα πρέπει να το αναγράψεις. Ομόλογα, ρέπος, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρείες εσωτερικού-εξωτερικού θα μα πρέπει σήμερα, να τις αναγράψεις. Να δηλώσεις στο εξωτερικό αυτά που έχεις. Όχι, δηλώνεις στους τόπους. Υπάρχει ένα ερώτημα στην πρώτη σελίδα της δήλωσης και λέει αν έχεις περιουσιακές στοιχεία στο εξωτερικό. Άλλοι το κλικάρουν, βάζουν το τικ, άλλοι όχι. Και δηλώνουμε τους τόπους που έχουν στο εξωτερικό, όσοι τους δηλώνουν, γιατί οι περισσότεροι δεν τους δηλώνουν. Άρα λοιπόν θα καταρτήσουμε αυτό το περιουσιολόγιο. Ο σκοπός του περιουσιολογίου ποιος είναι? Θηρίδες. Θηρίδες. Θα δηλωθούν, λέει, οι θηρίδες, όχι όμως το περιεχόμενο αυτό. Αυτό που έχει ένα χρηματοκιβώτιο σπίτι και έχει χρήματα, το δηλώνει. Και τότε και γιατί τα θέλει η εφορία να έχει χωρίς. Και η τράπεζα, τις θηρίδες, τις γνωρίζει η τράπεζα. Το περιεχόμενο ξέρει. Το περιεχόμενο δεν ξέρει. Πάλι δεν το ζητάω το περιεχόμενο. Τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο κ. Το επόμενο θα είναι. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, τώρα εδώ τι θέλουμε, το περιουσιολόγιο το φτιάχνουμε. Ήσχε καμιά χώρα του κόσμου, αυτό επιτρέπεται. Ενώ του πολιτισμένου κόσμου. Όχι, μα τα πιο σοβαρά μέτρα δεν τα έχει αναφέρει ακόμα. Όπως είναι ότι θα πρέπει να δηλώσεις εάν έχεις ένα σκουλαρίκι από τη γιαγιά σου στο σπίτι ή αν έχεις 20.000 ευρώ. Δεν αναφέρθηκα σε αυτό γιατί. Μα αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Εγώ ήθελα να Αλεξιάδη να τα διαψεύδει αυτά. Λοιπόν, παρόντος εμού σε άλλο τελευταίο μέσο, προχθές λοιπόν ο κύριος Αλεξιάδης και ήμουν παρόντος στη συζήτηση. Αναφέρθηκε ρητά και κοντοματικά και είπε ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα δηλωθούν, δηλαδή το δαχτυλίδι της γιαγιάς ή η στάμνα, αγαπητέ Μάκη. Τα μετρητά στο σπίτι θα δηλώνονται. Τα μετρητά στο σπίτι. Ναι, λέει, από ένα ποσό και πάνω, ναι. Δηλαδή θα ειδοποιείς το ληστή να στα πιάνει. Αυτό λέει προτείνει. Αλλιώς σε υποχρεώνει να το πας στην τράπεζα για να σου κάνει κούρεμα. Κίνητρο είναι αυτό. Λοιπόν, τι κίνητρο, για ποιο πράγμα. Με συγχωρείς, ο Στάλιν ή ο Χίτλερ είχαν σκεφτεί να κάνουν τέτοιο πράγμα. Τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε απίστευτα. Απίστευτα είναι αυτά που γίνονται στην Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια. Ούτε ο Στάλιν ούτε ο Χίτλερ εφήρμοσαν υποχρέωση δήλωσης των 10.000 ευρώ που έχει στο σπίτι σου. Κανένα δεν το έχει εδώ, κάνει. Εδώ κοιτάξτε τώρα άλλα. Τι κίνδυνοι ελοχεύουν κατά την άποψή μου. Μα γι' αυτό το. Μα εδώ θα γίνουν χειρότερα. Θα γίνουν με άλλο τρόπο. Όπως η πόλεμη σήμερα. Μα είναι χειρότερη, δεν είπα να του συγκρίνω. Δεν την αδικώ καθόλου. Λέω ότι υπάρχει. Έχουμε διαφορά γνώμης. Εδώ στην Ελλάδα εφαρμόζεται. Ένα, βεβαιότατα εφαρμόζεται ένα πολύ χειρότερο πρόγραμμα ολοκληρωτισμού. Από το Χίτλερ και από το Στάλιν. Ναι, γιατί εκεί. Που θέλανε τον κόσμο στρατόπεδα συγκέντρωση και προεκτελούσαν πολιτικούς αντιπάλους. Δηλαδή, γιατί δηλαδή, αν πεθάνεις από έλλειψη και φαρμακευτική επηρεάζει, αν σε προτιμάς να πεθάνεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Έως πολύ, νομίζω. Να πούμε λοιπόν κατά την αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι όχι εγώ που την λέω. Μερικά προβλήματα που ίσως δημιουργηθούν. Και κάποια είναι από αυτά που ανέφερε ο αγαπητός εδώ συνομιλητής μας. Πρώτον, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα γίνουν βορρά στον όποιο κακόβουλο. Και πώς το διασφαλίζουμε? Τι ξέρετε την απάντηση? Αν η απάντηση είναι αυτή που ξέρει ο κύριος Βαλουφάκης το καλοκαίρι, ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να χακάρω τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, τότε τρέμουν όλοι. Στην Ομόνοια δεν πιάστηκαν να πουλάνε στοιχεία από εδώ. Δεύτερον, ελοχεύει κίνδυνος επιβολής φόρου περιουσίας που θα έρθει να αντικαθιστεί στον έμφυα? Ο κύριος Υπουργός είπε όχι σε καμία περίπτωση. Εγώ το δέχομαι. Όμως, ποιος υπουργός, έστω και ο ίδιος, ή της ίδιας κυβερνήσεως ή της άλλης κυβερνήσεως, μελλοντικά, όταν έχει τα στοιχεία και η χώρα έχει προβλήματα στη συλλογή εσόδων, δεν θα επιβάλλει το κυφόρο. Μπορεί να το διασφαλίσει κανένας, κατά την άποψή μου, όχι. Οι δηλώσεις είναι καλές να γίνονται. Συμφωνώ και σέβομαι ιδιαίτερα στον Έχει τηρηθεί καμία από αυτές τις δηλώσεις. Γι' αυτό το καταθέτω. Τρίτον, επειδή οι περισσότεροι εξ ημών θα βρεθούμε να είμαστε εκατομμυριούχοι. Πώς θα βρεθούμε? Πολύ απλά. Γιατί αν καταγράψεις την ακίνητη σου περιουσία, βάλεις και το αυτοκίνητο και τα μετρητά και κάτι άλλο που μπορεί να έχεις, σίγουρα θα είσαι εκατομμυριούχος. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι η πλειονότητα δείχνουν εκατομμυριούχοι, αθρηστικά αναμενόμενες οι περιουσίες θα περάσουν κάπως στα 3 εκατομμύρια και βλέποντας οι ξένοι αυτές τις περιουσίες,
Εσείς πιστεύετε ότι βλέποντας τις Γερμανούς, για παράδειγμα. Πού να πληρώσουν το χρέος. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό φοβάμαι ότι θα πούνε. Αυτό που το ξέρεις εσύ, δεν το ξέρει, ας πούμε, ο Τρίφωνος Αλεξιάδης. Μα είναι τρόικα. Δεν υπάρχει τρίφωνο. Τρόικα είναι, κύριε. Έχει πέντε χρόνια να πει. Εγώ το υπενθυμίζω για να λαμβάνετε υπόψη. Δεν υπάρχει ο τρίφωνο. Ξέρετε τι θα συμβεί. Όταν δούνε κάποιοι κάποιοι. Αυτό που ήταν ο Σωτήρης. Δεν το ξέρανε ότι όταν πάνε να βάλουν χέρι στις θηρίδες. Έτσι. Θα πάνε να τα πάρουν όλα από όλα. Δεν ξέρω τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν. Εγώ αυτό δεν έχω ξέρουν. Λέω όταν κάποια λέει πράγματα για να λυθούν υπόψη. Θα ήρθω τις θηρίδες. Δεν είμαι υπουργός. Είναι ποιος παλαβός είναι λοιπόν, να αφήσει με αφή. Τώρα... Μα πού θα τα. Γι' αυτό βάζουν και τη δήλωση του στο σπίτι. Ώστε κύριε Κουρή, όταν αύριο εσείς θα γράψετε ένα πολύ ενοχλητικό άρθρο, θα σας στείλει το ΣΔΟΕ και θα σας πει: Α, κύριε Μάκη μου, είπα τι εντάξει. Το έχουμε ζήσει, δηλαδή, με κυβερνήσεις πολιτικών, έτσι δεν είναι. Τι, τι, το έχουμε ζήσει. Όχι με θεσμοποίηση της υποχρέωσης να δηλώσεις 30.000 ευρώ. Να μην μπούμε σε αυτή την υπόθεση, να μην στην πραγματικότητα του στόχου της προλόγησης. Αφού κανένας δεν έχει απαντήσει για. Σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί θέλουν να καταγράψουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Και γιατί έχουν βρει στην Ελλάδα ειδικώ αυτή τη μέθοδο. Λοιπόν, οι άλλες χώρες του κόσμου δεν έχουν φορολογία. Ένας-ένας έχει πολλά ερωτήματα. Ο σκοπός, για να απαντήσω... Συγγνώμη, γιατί καταγράφουμε τα περιουσιακά στοιχεία. Μια απάντηση αντώνει λοιπόν, και πάμε αμέσως. Γιατί τα καταγράφουμε. Τα καταγράφουμε προκειμένου να βλέπουμε τις μεταβολές από έτος σε έτος. Οι άλλες χώρες έχουν περιουσιολόγιο. Αν υπάρχει άλλη χώρα που να υποχρεώνεται να δηλώσει. Ανακαλώ το Στάλιν και το Χίτλερ. Να άλλη χώρα στον κόσμο υπάρχει που να εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο που θέλουν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα. Πιθανά όχι με αυτή τη μορφή. Δηλαδή, ίσως περισσότερα τα ελεγκτικά κέντρα ίσως γνωρίζουν την περιουσία. Και εδώ την γνωρίζουν εν μέρη. Εν πάση περιπτώσει, εδώ τι μεταβολές εννοώ. Όταν καταγράφεις και λες λοιπόν ότι έχεις 100.000 ευρώ στην τράπεζα και ένα σπίτι και την επόμενη χρονιά οι 100.000 γίνονται 180 και το ένα σπίτι γίνονται 2. Και αυτά δεν συνάδουν με τα εισοδήματά σου, πιθανά θα ελεγχθείς. Και θα, αν δεν καλύπτεις τις διαφορές, καταλαβαίνετε μάλιστα. Ότι αυτό είναι αποκριβή σε αφορολογητά ύλη. Ελπίζω λοιπόν ότι δεν θα φτάσουμε σε παράδοξα, ούτως ώστε περιουσίες, επειδή σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να συνάδει η περιουσία που θα δηλωθεί, αθρηστικά λαμβανόμενη, με τα εισοδήματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Σας το λέω κατηγορηματικά. Κύριε Μουζάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Εδώ υπάρχουν. Δεν υπόλοιποι, σε παρακαλώ, μόνο και να μετά γυρίζουμε. Από κουβέντα με υπουργό οικονομικών, ποιο σήμερα είναι στη ζωή. Πάσο. Βράδυ, Πέμπτη Παρασκευή, η οικονομία είχαμε καταρρεύσει. Μια ημέρα, δύο μέρες μετά την έλωση πάνω. Η παραοικονομία την αφήνεις και εμένα να υπάρχει. Διότι αν δεν υπάρχει παραοικονομία. Δεν υπάρχει οικονομία. Εδώ μίλησε, επειδή μίλησε ο κ. Κωνσταντοκόπουλος για παραοικονομία. Αλλά και όχι την ασύδοτη. Έτσι, κοίταξε να δεις τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν 40 δισεκατομμύρια που έχουν φύγει από το τραπεζικό σύστημα. Υπάρχουν 40 δισεκατομμύρια που έχουν φύγει από το τραπεζικό σύστημα. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Θα φέρουμε νομοθέτημα και σωστά θα το φέρουμε. Γιατί εμείς οι ίδιοι λέγαμε θα γίνει κούρεμα στις καταθέσεις. Γιατί κάναμε καταστροφολογικό. Εγώ λοιπόν λέω ότι. Και καταστροφολογούμε, συνεχίζω να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν καταστροφολογεί κανένας. Εγώ δεν ξέρω, δεν καταστροφολογώ. Εγώ λοιπόν λέω. Τι έχει συμβεί για να δούμε. Και εγώ το έλεγα. Δεν το έλεγαν. Το λέγαμε και εμείς οι ίδιοι όμω. Εδώ πέρα. Αν αφήσετε να ολοκληρώσω, θα βοηθήσει την κουβέντα. Έχουν φύγει. Δεν έγινε στην Κύπρο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν είχε ξεκινήσει, γιατί να παράγουμε σενάρια. Διότι έχουμε μη βιώσιμο χρέος και δεν έχουμε τρόπο να το πληρώσουμε. Περίμενε κανείς ότι θα μπαίνει ένα καπίτα κοντρόλ. Τα πίστευε. Όχι, λάθο χρέο. Γιατί το Μπέιλι να ολοκληρώσει. Να τελειώσει. Να τελειώσει. Εγώ θέλω να καταλήξω. Άρα λοιπόν έχουμε 40 δισεκατομμύρια εκτός τραπεζικού συστήματος. Τα έχουμε. Ωραία. Θα υποχρεωθούμε να χρησιμοποιούμε επιστολικές κάρτες στις συναλλαγές μας. Θα υποχρεωθούμε. Ξέρετε τι θα συμβεί. Με 1,8 είναι σφόδρα πιθανό. Είναι σφόδρα πιθανό να δημιουργηθεί παραοικονομία. Γιατί μην έχοντας εμπιστοσύνη κάποιοι στο τραπεζικό σύστημα που αναφέρει η κυρία Κάτζου, ξέρετε τι θα γίνει. Θα εξακολουθεί να έχει το χρήμα εκτός τραπεζικού συστήματος και θα κάνει τις συναλλαγές του με αυτό. Άρα λοιπόν θα δημιουργηθεί παραοικονομία. Άρα θα δημιουργηθεί ένα παράλληλο σύστημα, πολύ φοβάμαι. Και ας έρθει κάποιος να πει διαφορετικά. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα θα έρθουν πίσω, δεν θα υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για κανένα λόγο και για όποιο θέμα, είτε κουρέμα, είτε ό,τι άλλο. Γιατί διαφορετικά το σύστημα δεν θα πετύχει. Να είναι αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ή θα περάσουν κάποια χρόνια. Λοιπόν, εγώ τα βάζω στο τραπέζι. Δεν θα αποκατασταθεί οι δήμονες τα γνωρίζουν. Αν δεν τα γνωρίζουν, καλό θα να τα βάλουν υπόψη, γιατί θα έχουμε προβλήματα και εκεί που αναλύσουμε προβλήματα. Αν ανακοινώσει, Αντώνη μου, αν δεν σταματήσουν. Όπως ξεκινήσανε με το ΦΠΑ, αν θα πάει στην εκπαίδευση, θα πάει από εδώ. Αγαπητέ Μάκη, εγώ το ξέρω. Κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν.
Λοιπόν, Αμαλία, πάμε και μετά στον Κώστα. Ναι, βεβαίως. Εγώ ακούγοντας όλη αυτή τη συζήτηση, αλλά διαβάζοντας και πολύ και έξω και εδώ τα μέσα, θέλω να πω ότι δεν κάνει καλό και μπορεί να μην συμφωνήσω ότι είναι μαζί μου. Όλη αυτή η καταστροφολογία και με τις τράπεζες ακούει ο κόσμος. Ο κόσμος που υποφέρει. Ο κόσμος που πλήττεται από το τρίτο μνημόνιο που είναι βαρύ. Όμως, το τρίτο μνημόνιο είναι σωρευτικό. Δύο λεπτά να πω αυτό που θέλω. Δεν έχασε ο κόσμος αυτός που είχε. Όχι για να κερδοσκοπήσει, για βάζει μετοχές. Μα τώρα έχασε. Τώρα έχασε. Μια στιγμή έχασε. Εντελώς τις έχασε. Μια στιγμή τις έχασε εντελώς. Τώρα τις έχασε εντελώς. Μα δεν γίνεται. Τώρα μιλάτε για αυτό που είναι ασχοληθεί με τις τράπεζες. Δηλαδή έτσι είναι. Το ήταν 60% κάτω. Κάτω. Λοιπόν τώρα. Βρε Αμαλία μου, με συγχωρείς. Γιατί η οικονομική κατάσταση είναι κάτω. Δεν είμαι ειδικός. Αλλά τώρα οι τρει μετοχές τώρα που ζουν φτάσει 30 λεπτά και 35. Τώρα φτάσει 30 λεπτά. Κάτσε ένα λεπτά και να σε ρωτήσω, βρε Αμαλία. Όχι, θα πα πριν την κρίση. Πριν την κρίση. Μια ερώτηση. Είχαμε φτάσει 35 λεπτά. Ναι, βεβαίως. Τώρα που φτάσαμε ένα λεπτό. Και γιατί να πάει να αγοράσει, να επενδύσει, να πάρει μετοχές. Τι είναι, γιατί δηλαδή. Δεν. Γιατί να πάρει μετοχές τώρα. Ένα λεπτό. Με ένα εισιτήριο λεωφορείου αγοράσει 80 μετοχές τραπεζών. Για πες μας λοιπόν. Λοιπόν, αυτό να σας πω λοιπόν ότι όλες οι ανακεφαλοποιήσεις. Επιτυχία. Επιτυχία είναι ότι ολοκληρώθηκε η ανακεφαλοποίηση. Το ότι οι τράπεζες είναι σε ιδιωτικά χέρια και δεν είναι κρατικές. Τι θέλαμε, κρατικές τράπεζες θέλαμε. Κομματάρχες να διοικούν, θέλαμε. Και θες κάποιες μπάστακες να διοικούν πάλι. Ναι, αλλά έτσι ξεπουλήθηκαν. Δεν θα έρθουν να διοικήσουν. Δεν θα οι πολίτες. Μα συγγνώμη, από τα 25 δις ανακεφαλοποίηση. Ποιοι θα διοικήσουν, Αμαλία μου, ποιοι θα διοικήσουν. Ποιοι θα διοικήσουν τώρα. Δεν υπάρχει. Γιατί λέμε συνέχεια, μιλάμε για αλλαγή συνδικής. Μια στιγμή, εγώ μιλώ. Γιατί μιλάμε για αλλαγή συνδικής. Εσύ λες ποιος θα έρθει να διοικήσει. Εγώ δεν θέλω κομματάρχες. Θα μπουν. Πες με εσύ ποιος θα έρθει να διοικήσει. Λοιπόν, βάσει όλων των άνθρωπων που έχει διαβάσει. Που αγόρασε τις μετοχές με ένα λεπτό τη μετοχή. Δηλαδή έχει με ένα ευρώ 100 μετοχές. Θα μπουν επίτροποι, ξένοι επίτροποι στις τράπεζες. Αυτό δεν θα πω. Όχι, δεν μπουν μόνο ξένοι, θα είναι και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής και από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κύριος Τσακαλώτος, ο τώρα και όποιος είναι Υπουργός Οικονομικών, θα έχει. Ποιος αδικεί είναι το θέμα, έτσι. Παιδιά, δεν αλλάζουν οι δικοί σαν μια ανοιχτή στις τράπεζες. Κανείς δεν θέλει να λώσει το τραπεζικό σύστημα. Ούτε ο κύριος Τσίπρας το θέλει, ούτε ο κύριος Τσακαλώτος. Ακούτε τελά πράγματα. Τι γίνεται, ενδιαφέρει. Οι ελληνικές τράπεζες όπως και όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες, εποπτικό όργανο έχουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, όχι πριν, ένα χρόνο είναι. Έτσι. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διοίκηση περνάει μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα όμως αυτό, γιατί το συγκεκριμένο είναι για όλο τον Ευρωπαϊκό Κεντρικό Τράπεζα. Όχι, μια στιγμή, πώς είμαστε, πού πάμε. Μα δεν πάμε στην Ελλάδα οι τράπεζες. Θα διορίσουν Έλληνες επιτρόπους στις γερμανικές τράπεζες. Ένα τέλεχος είχε φύγει από τη δουλειά του και του είχαν δώσει μετοχές, τις οποίες αποτιμώνταν τη στιγμή που του δώσαν ένα ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι 0,01. Το επένδυση στο λοιπόν, χρηματιστήριο είναι ρίσκο. Ήτανε 200.000 ευρώ. Τώρα τι μου λένε. Λοιπόν, επιχείρημα κατά κόλ τον Μπόρις. Λοιπόν, ακούστε τον Μπόρις θα μου πείστε. Αυτή λοιπόν τη στιγμή... Ότι έκαστε κόλ τον Μπόρις τα λεφτά του. Αυτή τη στιγμή με το χέρι είναι 2.600 ευρώ. Εγώ δεν πάρω το ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, εκεί αυτό το χρηματιστήριο. Να έχουν μηδενιστεί τα πάντα. Κατά κόλ τον Μπόρις θα βάλουμε επιχείρημα. Δηλαδή οι τράπεζες που κάνουν 30 δισεκατομμύρια και αυτή τη στιγμή κάνουν κάποια εκατομμύρια μόνο, είναι επιτυχία. Δηλαδή το ότι την προηγούμενη ανακεφαλοποίηση δεν είχε δικαίωμα ψήφου το δημόσιο. Το ότι την προηγούμενη ανακεφαλοποίηση μπήκαν λεφτά μέσα στα οποία. Δηλαδή να μην πούμε ποια ήταν τα λεφτά. Τελειώσανε δηλαδή, όλα και να νοηθούν. Το γιατί κάτι δεν καταλαβαίνω καλά. Και γιατί δεν έτσι, μπράβο. Άρα αποξιώθηκαν οι τράπεζες που έχουν δισεκατομμύρια και το λένε επιτυχία. Και πληρωμένοι. Και επίση δεν ακούω και κάποια θετικά. Πολύ μεγάλη επιτυχία, μπράβο. Ραγδαία αποκλιμάκωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων. Αβάντε από τον κύριο Ντράγκη, ο οποίο θα βάλει το πρόστο τα ελληνικά ομολόγα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ρευστότητα αυτή. Α, αυτό θέλω να πω λοιπόν. Αν κάτι πρέπει να πούμε λοιπόν, να δώσουμε μια. Αν υπάρχει μια χτίδα φωτό στον κόσμο. Αν για μένα υπάρχει. Εάν κάποια πράγματα γίνουν, ναι, το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εγώ καλά πράγματα θέλουμε να ακούσουμε. Γι' αυτό να πω κάτι αισιόδοξο. Γιατί να πω. Θέλω να πω και κάτι αισιόδοξο. Να πω ότι είναι για μένα σημαντικό το ότι έκλεισε η ανακεφαλαιοποίηση. Το ότι θα μπουν τα υλικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στο περίμενο του κ. Ντράγκη. Αυτό τι σημαίνει. Παίρνουν οι τράπεζες φθηνή ρευστότητα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πιο. Θα τη δώσουν στον κόσμο. Λοιπόν, αποκλείται αυτό να γίνει, γιατί εγώ είμαι ειλικρινή, στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Όμως από το δεύτερο εξάμεινο του έτους και εφόσον αρθούν τα capital control σήμερα. Δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ντράγκη με τον κύριο Τσακαλώτο συζήτησαν το θέμα της άρσης των capital controls και να ξέρετε ότι αυτά θα φύγουν πριν το πρώτο εξάμεινο του 2016. Σας το καδίνω. Αν πάνε όλα καλά. Έτσι. Αλλά ναι, αλλά όμως σωτηρημό, όταν λέμε συνέχεια για bail-in. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας. Δεν το ξέρω αν υπάρχει. Δεν ξέρω ποια κέντρα μπορεί να φέρει. Δεν το ξέρω. Εγώ το βλέπω. Πρέπει να είναι αν θέλει. Είδα σαβατιάτικο τίτλο εφημερίδα που έλεγε ξανά στον bail-in το παίζει. Μα είναι δυνατόν.
Αναπόφευκτο, όχι μόνο δυνατό. Εδώ λέει Λεμίτσα αναπόφευκτο. Αναπόφευκτο διότι... Μα είναι δυνατόν να μιλάμε ξανά για κούρεμα στι καταθέσει. Είναι απλά μαθηματικά. Μα δεν μα λέγανε συνέχεια το. Απειλούσαν ότι αν δεν γίνει ανεκεφαλοποίηση. Έγινε όμω. Έγινε ολοκληρώνω. Δεν τρομοκρατούσαν. Τώρα όμω δεν τρομοκρατούσαν. Δεν τρομοκρατούσαν. Μα δεν πρέπει να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Μα υπάρχει ένα απλό λόγο που γίνονται όλα. Δεν τρομοκρατεί τώρα με τα σφραγιστικό που ζητάει. Φράση μου, ρε παιδί μου να πω. Μία ερώτηση στην Αμαλία μα. Και αμέσω μετά ο Κώστα. Έχουμε. Πολύ εξειδικευμένη. Και αφορά και το χώρο μας. Ναι. Και αφορά και το χώρο μας. Μπορείτε να μου πείτε πόσα χρήματα έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία με το αμαρτωλό, το αμαρτωλό βρώμικο PSI. Θέλετε να σας πω πώς έγινε το PSI. Όχι. Α, όχι. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Δεν θέλω για το PSI εκεί. Μα εκεί τα χάσαν τα λεφτά. Τα ασφαλιστικά ταμεία. Θέλω να μου πείτε πόσα χρήματα, να το ολοκληρώσω. Έχασαν τα ασφαλιστικά ταμεία μας με αυτήν την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση. Αυτά τα λεφτά, τα 500 τα ταμεία, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτά τα λεφτά. Μιλάμε και για αυτά. Όχι, δεν μιλάμε για αυτά. Να μιλήσουμε για το PSI πρώτα. Τη χάσανε και μετά μιλήσουμε και για αυτά. Θέλετε να μιλήσουμε και για το χρηματιστήριο το 2000, εγώ είμαι. Όχι, για το PSI θα μου πείτε. Για το κούρεμα των ομολόγων. Συγγνώμη. Είμαι γνώστη. Όχι, αν χαθήκαν και τώρα. Χαθήκαν και όλα. Όχι, δεν το ξέρουμε. Γιατί κανείς δεν έχει βγει να πει τι ακριβώς ήταν αυτό το PSI, πώς έγινε και γιατί δεν μειώθηκε το ελληνικό δημόσιο χρέος. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να βγει στη φόρα. Όχι, τώρα. Δεν είναι ανακεφαλαιοποίηση. Τα είπε ο κύριος Τσίπρας και κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενος να κάνει τα αντίθετα. Δεν τα είπε ο κύριος Τσίπρας αυτά. Δεν είπε για το PSI. Συγγνώμη, αλλά ξέρω καλά οικονομικά και μπορώ να ξέρω τι σημαίνει αυτή. Ποιο τη χρεώνεται τελικά. Τη σημερινή. 5 δίστοιχη σε ανακεφαλοποίηση από τα 25 που προβλέπει το πρόγραμμα. Και γιατί δεν λύθηκε το πρόγραμμα. Λέγανε 25 με 27 και πήγε 5,5. Γιατί δεν το λέει κανείς αυτός. Δεν θα περάσουν αυτά ποιος μέσα στο ελληνικό χρέος. Ποιος θα 5,5, ποιος θα τα πληρώσει. Μα τα προηγούμενα το χρέο. Τα προηγούμενα δεν θα κάνω συμψηφισμό, κυρία. Δεν θα κάνω. Μα δεν κάνουμε συμψηφισμό. Να πω ότι όλα έγιναν λάθος. Παπα, συγγνώμη. Ξέρετε, καταρχά, αύριο με φωνάζουμε. Δεν κάνουμε συμψηφισμό. Λοιπόν, για να προσπαθήσω εγώ σα τώρα, γιατί είναι άφωνο. Συγγνώμη, Κώστα, συγγνώμη. Δεν είμαστε εγώ σε κομμάτι, είμαστε δημοσιογράφοι και άρα δεν κάνουμε συμψηφισμό εμεί εδώ πέρα. Κάνουμε συμψηφισμό. Λέμε ότι όλα αυτά τα χρόνια τι γίνανε. Να κάνουμε μια σύγκριση. Πώ θα γίνει, θα πούμε δηλαδή μόνο τώρα. Προφανώ. Και πώς είναι τώρα. Πόσο ήταν η ανακεφαλοποίηση η προηγούμενη, πόσο μέτρησε το γεγονός ότι δεν είχαν λύσει το θέμα με τα κόκκινα δάνεια. Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέει. Ούτε όπως και με τα μνημόνια είναι σωστό, μόνο που άμα φας ένα τρίτο μνημόνιο, αφού έχεις φάει δύο ήδη τα οποία σε έχουν ξεσκίσει και έρχεται και το τρίτο το οποίο μπορεί να είναι πιο μαλακό από τα άλλα δύο, αλλά σε έχουν ξεσκίσει άλλα δύο. Το τρίτο σου φαίνεται επίσης πολύ σκληρό, ακόμα και αν δεν είναι τόσο σκληρό όσο τα άλλα δύο. Εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν είναι τόσο σκληρό, αλλά έρχεται να πέσει πάνω σε δύο σκληρά. Αυτό. Εγώ πραγματικά το λέω ότι στο δημόσιο διάλογο δεν έχει υποθεί ποτέ πόσο κόστησε η προηγούμενη ανακεφαλοποίηση. Θυμάται κανένα σήμερα πόσο κόστησε η προηγούμενη ανακεφαλοποίηση. Και τι όφελο είχε. Να το ρωτήσω. Να ρωτήσω. Κυβέρνηση ένα χρόνο. Να βγάλει και να πει τα χαρτιά. Να το πει. Να τα είπε όλα. Όχι, πια τα είπε. Πότε τα είπε. Πού τα είπε. Εγώ τα έχω στην Βουλή. Έστειλε απάντηση ολόκληρη με τα σημεία, το τι έγινε, βέβαια. Σε όλους εμάς που ασχολούμαστε, σε όλους. Δεν θυμίζω, δεν το πουθενά. Βεβαίως. Πριν δύο εβδομάδες η απάντηση και από το γραφείο του Πρωθυπουργού, ολόκληρη απάντηση με την ανακεφαλαιοποίηση. Πόσο το κάθε ταμείο έχασε αυτά. Με το PSI, το ξέρουμε. Θα βγει απάντηση. Πότε, ναι, ένα χρόνο. Α, το ξέρει και αυτό. Μάκη μου, 40 δις έχουν δοθεί για όλες τις τελευταίες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Πού έχουν πάει αυτά. Μπορεί κάποιος να μου δώσει μια. Χωρίς να λυθεί το πρόβλημα των δανείων. Δίχως πάτο. Και ο βασικός λόγος ήταν διότι δεν λαμβανόταν υπόψη η κρίση που έτρωγε τα λεφτά. Και δεύτερον, δομικός λόγος, κατά τη δικιά μου άποψη, που δεν είμαι εξειδικευμένος, δεν λύναμε ποτέ το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Ούτε τώρα λύθηκε. Αλλά έχει ψηφιστεί νόμος τώρα. Ας μην το συζητήσουμε. Και κάναμε κάτι αυξήσει σε κάτι τιμές τις προηγούμενες. Είναι αστείο να συζητάμε σήμερα. Να μιλήσει και αμέσως μετά να τοποθετήσει. Θέλω να πει κάτι. Συγγνώμη, παρακαλώ, κύριε Μουσάκη. Εγώ ήθελα να πω κάτι να προσθέσω. Τον αγαπητό τον Κώστα τον Πουλακίδα. Επειδή μου λέγε προηγουμένως, άκουσα που είπες ότι Golden Boy. Δηλαδή, αν εσύ φύγεις από τη δουλειά σου και σου δώσει μετοχές, τις οποίες είναι 20.000 ευρώ, και σήμερα οι μετοχές είναι 200 ευρώ, είσαι Golden Boy.
Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Είναι ρίσκο όμως, κύριε Μουζάκη. Σαφώς είναι ρίσκο. Όχι, όχι, δεν μιλάμε για απόλυτη καταστροφή. Όχι, έτσι, μιλάμε για απόλυτη καταστροφή. Εφόσον ξέρεις το χρηματιστήριο, ξέρεις ότι θα πέσουν και όμως. Πάμε παρακάτω. Πώς θα γίνει. Δεύτερο, ξέρετε πολλές φορές και βλέπω τους πολιτικούς. Συγγνώμη, απλώς παρενθετικά το λέω. Σαν παρατήρηση, κανένας που απολύεται από τη δουλειά του φεύγοντας δεν παίρνει μετοχές. Εγώ δεν ξέρω κανένα εργαζόμενο. Αν πάρει δηλαδή, αν σου δώσει πόλη. Στελέχη, ναι. Στελέχη, ναι. Τι σημασία έχει. Αυτή σημασία έχει. Δηλαδή, αν έχω εγώ 10.000 μετοχές και μου είναι 200 ευρώ, είναι επιτυχία και μου τσέκανε 100 ευρώ, είναι επιτυχία. Άλλο σας λέω. Και πρέπει να πανηγυρίζουμε. Σας λέω. Να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, μην τρελαθούμε. Σας λέω ότι να προτάξουμε ως πείτε το στον κόσμο που παρακολουθεί. Την αμοιβή. Την αμοιβή των στελεχών. Ούτε σύνταξη. Δεν είναι σωστό. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι οι μετοχές είναι αυτή τη στιγμή 0,01. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα. Πάμε. Επίσης, ξέρετε τι πιο μου κάνει εντύπωση. Βλέπω συνέχεια το βλέπω από πολιτικούς. Εντάξει, το βλέπω και από δημοσιογράφους. Οι πολιτικοί είναι εκείνοι που έχουν πρόβλημα. Εδώ ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς. Έχετε μια ανώνυμη εταιρεία, ο Σωτήρης, ο Μάκης και ο Κώστας. Πού το έμαθες. Για παράδειγμα, την οποία λοιπόν τη διοικούσε. Λοιπόν, την οποία έστω τη διοικούσε η κυρία Κάτζου. Και έρχεστε σε μένα που είμαι λογιστής και μου λέτε: Αντώνη, θέλω να κοιτάξει τα λογιστικά μας και να προχωρήσει η εταιρεία. Η εταιρεία έχει προβλήματα. Εγώ λοιπόν αναλαμβάνω τη διοίκηση επιχειρήσεως. Τι είναι φρόνιμο να κάνω, να ασχοληθώ, να τρέξει η εταιρεία και να βρει τρόπο να σταθεί στα πόδια της και να προχωρήσει, ή να κάθομαι να λέω τι έχει κάνει λάθος η κυρία Κάτζου. Ναι. Εμείς αυτό κάνουμε. Κάθε φορά που ψάχνουμε να βρούμε τι έχει γίνει λάθος, τι έχει γίνει λάθος στο παρελθόν. Βρέα στο παρελθόν, εδώ, σήμερα, αύριο. Έχω λοιπόν έναν ισολογισμό, έχω έσοδα και έξοδα και το μαγαζί δεν πάει καλά. Αντί να βρω τρόπο να το τρέξω, κάθομαι και ασχολούμαι τι έγινε το 2000 το χρηματιστήριο, τι έγινε το 99, τι έγινε με το PSI. Αυτή είναι η προσέγγιση. Συμφωνώ με την προσέγγιση. Λοιπόν, άρα η ανακεφαλοποίηση έπρεπε να γίνει. Σαφώς και έπρεπε να γίνει, είπε κανένας ότι έπρεπε να γίνει, εκείνο έλειπε. Αυτό. Τέλος. Έλειξαμε τη συζήτηση. Δεν το συζητάμε. Ότι όταν έχει μια πραγματικότητα. Και λειτουργείς με βάση την πραγματικότητα. Αυτό, αυτό που πρέπει να κάνεις ήταν να κάνεις ανακεφαλοποίηση. Ωραία. Για να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε άλλο από εκεί και πέρα. Μπορούμε. Με μια προϋπόθεση όμως, να πάνε για στα τσόχαρτα οι μετοχές και η αξία των τραπεζών. Έχει τώρα η τράπεζα Πειραιώς 19 εκατομμύρια. Κάνει. Η οποία εκατομμύρια κάνει. Η οποία πέρσι είχε. Η δουλειά, κύριε Κουρίτου, του τρίτου μνημονίου. Η Αλφα Μπάνκ κάνει 500, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Η δουλειά που κάνει το τρίτο μνημόνιο. Είναι πολύ συγκεκριμένη. Όχι, όχι, όχι. Όλα έχουν γραφεί από έγκυρους. Μεταβιβάζει την ελληνική δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Αυτό είναι που κάνει το τρίτο μνημόνιο. Τη μεταβιβάζει στους ξένους. Και είναι αναπόφευκτο να συμβεί αυτό, διότι το μη βιώσιμο χρέος σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσεις περισσότερα από όσα έχεις να δώσεις. Άρα κάτι πρέπει να κάνεις, να δώσεις την περιουσία σου. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχει μείνει μισή ώρα και επειδή είπαμε το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας που ξεκίνησαμε να κουβεντιάζουμε, είναι αυτό που συμβαίνει που ξεκίνησε στη Γαλλία σήμερα και δεν ξέρουμε πού αλλού μπορεί να συμβεί. Και παράγια και το άλλο. Έχει Ισπανία εκλογέ, έχουμε δηλαδή εκλογέ. Στην Ισπανία δεν το έχουν. Με του μετανάστε, με το προσφυγικό και αυτό νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα το τελευταίο μα. Έχουμε άλλο διάλειμμα καταρχήν ή κάνω εγώ λάθος. Έχουμε. Να πάμε στο τελευταίο μα διάλειμμα τώρα και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε για να μην διακόψουμε κανέναν. Τώρα πάμε και θα διαβάσουμε και δικά σου μηνύματα, τα οποία είναι αρκετά.